Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπεσε βαθιά σιωπή σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο Μίμης Πλέσας, ο σπουδαίος μουσικός, ο πολυγραφότατος συνθέτης, ο μεγάλος δάσκαλος, ο μαέστρος, έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια. Αφήνει πίσω του εκατοντάδες τραγούδια διαμάντια που είναι καταγεγραμμένα ανεξίτηλα στο μυαλό και στην καρδιά του κάθε Έλληνα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έβαλε την υπογραφή του σε 104 ταινίες και 70 θεατρικές παραστάσεις, συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, διεύθυνε σπουδαίες ορχήστρες, τιμήθηκε με αμέτρητα βραβεία, σάρωσε τους χρυσούς και τους πλατινένιους δίσκους. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η τρίτη σύζυγός του, Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, με μια συγκινητική αναρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Και ξαφνικά έπεσε βαθιά σιωπή. «Και εσύ δεν θα είσαι πλάι μου, αστέρι της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγος του σπουδαίου συνθέτη. Σύσσωμος ο πολιτικός και ο καλλιτεχνικός κόσμος εύχεται συλληπιτήρια στην σύζυγο του Μίμη Πλέσα, του αγαπημένου μας Μίμη Πλέσα. Έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Σωτηροπούλου, δημοσιογράφο, συγγραφέα και σκηνοθέτη, η οποία είχε την τύχη να γνωρίσει το Μίμη Πλέσα. Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή αρχή στο δελτίο Αντιστασάτου. Θέλω πω σήμερα, μέσα στα τόσα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, η φυγή ενός τέτοιου καλλιτέχνη, ενός τέτοιου ανθρώπου που χάρισε τεράστια χαρά σε όλους, δεν είναι ένα θλιβερό γεγονός. Και αυτό γιατί τα χαρτογράφητα σχεδόν τραγούδια του Μίμη Πλέσα έχουν προσφέρει. Και όταν ένας άνθρωπος φεύγει με τόση προσφορά, προσφορά και χαρά αφήνει πίσω του. Η παρακαταθήκη λοιπόν που αφήνει οδόν της κινηματογραφικής μουσικής, ο συνθέτης όπως τον αποκαλούσαν με το μαθηματικό μυαλό και την τζαζ ψυχή, είναι πραγματικά ένας πλούτος. Ήμνοι χρειάζονται σε τέτοιες φυγές, κυρία Σταθάτου. Ήμνοι και ένας τέτοιος τελείται σήμερα. Σε όλους τους σταθμούς, σε όλο το διαδίκτυο, γιατί είναι πλούτος όλο αυτό που αφήνει πίσω το Μίμης Πλέσας. Οφείλω να πω... Εσείς πώς τον θυμάστε, γιατί ακούγεται ότι βοήθησε και πολλούς νέους καλλιτέχνες. Ήτανε από τους ελάχιστους οι οποίοι εν ζωή έχουν βραβευτεί πάρα πολλές φορές. Εγώ καταρχήν θεωρώ μεγάλη ευτυχία να αποχωρεί κάποιος έχοντας μέσα και την τελευταία στιγμή της ζωής του πλήρη αντίληψη, αίσθηση, δύναμη και έμπνευση. Ο Μίμης Πλέσας λοιπόν έφυγε από τη ζωή έτσι. Είναι μεγάλη ευτυχία. Εκείνο που εγώ θυμάμαι είναι τα τελευταία χρόνια. Δύο φορές τον είχα συναντήσει. Η μία ήταν όταν έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα, ήταν πρόεδρος
πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου στο Δήμο της Νίκαιας, στον Τάσο Λιβαδίτη, τον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη. Ο πεισματάρης και εμπνευσμένος λοιπόν Μίμης Πιέστας δέχτηκε να μιλήσει. Ήξερα όμως ότι δεν θα περιοριστεί σε αυτό, επειδή τον γνώριζα μέσα από τις συνεντεύξεις που μου είχε δώσει τόσα χρόνια που καλύπτω το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Ήξερα πώς συμπεριφέρεται, επομένως είχα ένα πιάνο πάνω στη σκηνή. Όταν λοιπόν ο Μίμης Πιέστας μίλησε για τον Τάσο Λιβαδίτη και εκείνη την υπέροχη συνεργασία του στην ταινία «Ο Αστραπόγενος», θυμήθηκε τον στίχο. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, και που να ρίξω τον μεγάλο μου καημό, όπου θα ανοίξει η γης και θα ραΐσουν τα βουνά. Και αμέσως μετά έκατσε στο πιάνο. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσει μονάχα τις μνήμες χωρίς μελωδίες. Έτσι λοιπόν είχαν την χαρά όλοι όσοι παραβρέθηκαν να απολαύσουν τον Μίμη Πιέστας σε αυτό που ήταν ο ρόλος του, σε αυτό που ήταν το έργο του. Και όχι μονάχα στο πιάνο του, στο αγαπημένο του πιάνο. Και την αναπόλυση για τον ποιητή. Η επόμενη ήταν όταν τον επισκέφτηκα στο σπίτι του για μια συνέντευξη, όντως εγώ στην ΕΡΤ και στην πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Αρβανίτη. Παράλληλα είχα και μια ραδιοφωνική εκπομπή στον Αθήνα 984 και βλεπόμασταν συχνά με την τρίτη του σύζυγο και σύντροφο, την Λουκία Καρέλ. Έτσι λοιπόν κανονίσαμε να γίνει αυτή η συνέντευξη, αν και δεν ήταν στα πολύ καλά του είχε Δέσποινα Σωτηροπούλου, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, έχουμε μία άσχημη είδηση. Εγώ θα μείνω σε αυτό το οποίο είπες, ότι για τον Μίμη Πλέσα, ο οποίος φεύγει λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 100 του χρόνια, να μείνουμε με μία, αν όχι χαρά, με μία ευγνωμοσύνη για το έργο που αφήνει πίσω του. Και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 52χρονου φύλακα που ήταν αγνοούμενος μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Κασάνδρα στην Ατόλα Καρνανία. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε απόσταση 6 έως 7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόταν το φυλάκιό του κοντά στο χωριό Στράτος. Τον εντόπισαν άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ που επιχειρούσαν στην περιοχή. Εικάζεται ότι παρασύρθηκε μαζί με το φυλάκιο από τα αρωματικά νερά του χυμάρου που υπερχείλησε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του Λέπαντο TV, τον κύριο Σωτήρη Καρέλη, τον συνάδελφο Σωτήρη Καρέλη, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή. Καλησπέρα, κύριε Καρέλη. Μας ακούτε? Δεν σας ακούω, δεν έχω επιστροφή ήχου. Μας ακούτε τώρα? Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία και θα επανέλθουμε, διότι ο συνάδελφος ο Σωτήρης Κανέλη, ο συνάδελφος ο Σωτήρης Καρέλης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή, στην... Μας ακούτε τώρα, κύριε Καρέλη? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας από την Ατόλα Καρνανία. Δυστυχώς είχαμε αυτή την δυσάρεστη είδηση. Η Κασάνδρα χτύπησε πολύ σφοδρά τον νομό Ατόλα Καρνανίας. Να σας πω ότι από τα ξημερώματα οι δυνατοί άνεμοι αλλά και οι μεγάλοι όγκοι νερού που έπεσαν στην περιοχή δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Και βέβαια είχαμε τον τραγικό θάνατο του 52χρονου Άγγελου Κανιώτη, ενός φύλακα, ενός εργοταξίου που βρισκόταν πολύ κοντά στην κήτη του Χυμάρου, στην περιοχή της Λεπενούς, της Δημοτικής Ενότητας Στράτου. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αρχές για την εξαφάνιση του φύλακα, κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός από σωστικά συνεργεία, κυρίως από την πυροσβεστική, η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία του Αγρινίου, ενισχύθηκε από την 6η ΕΜΑΚ Πατρών, καθώς και με δυνάμεις από την ευρύτερη περιοχή. Ξεκίνησαν έναν αγώνα, θα λέγαμε, να εντοπίσουν τον 52χρονο άνδρα, που τελικά αυτός ο αγώνας κατέληξε με τον εντοπισμό του 7 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που παρασύρθηκε με το κουβούκλιο του φυλακίου από το σημείο. Ήταν μέσα σε έναν ελαιόνα, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εντοπίστηκε λοιπόν από τους άνδρες της πυροσβεστικής, όπου και ταυτοποιήθηκε δυστυχώς κοντά στους πυροσβέστες ήταν και οικείο του πρόσωπο
και συγκεκριμένα ο αδερφός του. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Να σας πω ότι στην περιοχή μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να απομακρύνουν φερτά υλικά, να κάνουν αντλήσεις νερών από τα υπόγεια. Ήταν η περιοχή της Λεπενούς, η κοινότητα Στράτου, όπως επίσης το Ρίβιο και το Καστράκι, πέστησαν σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο, σε δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και στην υδροδότηση της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν παρασυρθεί χιλιόμετρα από το δίκτυο του νερού. Πολλά σημεία, πολλοί οικισμοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από την πλευρά των συνεργείων της ΔΔΕ να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στην περιοχή επίσης επιχειρούν 29 μηχανήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και 21 μηχανήματα από τον Δήμο του Αγρινίου. Ζημιές έχουν υποστεί επίσης μεγάλες αποθήκες, πυμνιοστάσια, έχουμε μεγάλο αριθμό ζώων. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ολόκληρη περιοχή. Να σας πω ότι νωρίς το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συντονιστικό στο Δήμο του Αγρινίου με την παρουσία και της περιφέρειας. Ναι, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς όπως καταλαβαίνετε αυτές οι ζημιές που δείχνετε κι εσείς είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν φτάσει ακόμη στα σπίτια τους, να σας πω. Γιατί... υπάρχει από την περιφέρεια, συγγνώμη συνάδελφε που σε διακόπτω, υπάρχει από την περιφέρεια κάποια ενημέρωση για τα σχολεία για τη Δευτέρα ή ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για αυτό? Ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Θα περιμένουν όλη τη νύχτα να καθαρίσουν τα δίκτυα, οι δρόμοι, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν στους οικισμούς και στα χωριά καλύτερα, για να δουν ποιες είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές. Και αν μπορούν τη Δευτέρα τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά και να μπουν και πάλι σε κάποιους ρυθμούς. Βέβαια, όπως βλέπετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Να σας πω ότι... είχαμε φερτά υλικά, είχαμε τροχιά ατυχήματα και εκεί. Και γενικότερα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη και με μια πολύ τραγική κατάληξη. Σωτήρη Καρέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αφήνουμε να συνεχίσεις. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 26χρονο Ιωνά Καρούση, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Τελαβίβ την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια τρομοκρατικού χτυπήματος. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη τελέστηκε το μεσημέρι μέσα σε φορτισμένο κλίμα επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του. Τραγικές φιγούρες, η σύντροφος του νεαρού, οι γονείς αλλά και οι στενείς του συγγενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 26χρονος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ιωνά στο Ελληνορθόδοξο Κημητήριο στην πύλη του προφήτη Δαβίδ, η πύλη Σιών, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στην Ιερουσαλήμ η κηδεία του Ιωνά Καρούση, που σκοτώθηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση μελών της Χαμάς στην Γιάφα. Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη τελέστηκε το μεσημέρι επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του. Τραγικές φιγούρες, η σύντροφός του νεαρού, ντυμένη στα λευκά, αλλά και οι συγγενείς και φίλοι του που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 26χρονος έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα από τη ζωή. Ο Ιωνάς μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ αφού οι γονείς του μετακόμισαν στο Ισραήλ για να εργαστούν ως γιατροί και αποφάσισε να μείνει εκεί. Σπούδαζε αρχιτεκτονική στο Τελαβίβ, όταν μόλις τα 26 του χρόνια σκοτώθηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο τραμ του Τελαβίβ και σε έναν κοντινό δρόμο στη Γιάφα σε μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών. Μεταφερόμαστε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγκαχτσί, παραχώρησε πριν από λίγη ώρα συνέντευξη τύπου στην Τεχεράνη, επιστρέφοντας από την περιοδία που πραγματοποίησε τις τελευταίες 2 ημέρες σε Λίβανο και Συρία. Υπογράμμισε πως το Ιράν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και πάντα δίπλα στους εταίρους του, αλλά έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας πως πιθανότατα η επίθεση-απάντηση του Ισραήλ ίσως και να είναι θέμα ορών.
την ίδια ώρα νεκρός, σύμφωνα με αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο Χασέμ Σαφιντίν, εξάδελφος του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και διάδοχός του στην ηγεσία της οργάνωσης μετά τη χθεσινή Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Νότια Βηρυτό. Οι εντυνόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πραγματοποιεί από χθες το Ισραήλ κατά στόχων στο προπύργιο της Χεσμπολάχ, στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, έχουν εμποδίσει τα συνερχεία διάσωσης να ερευνήσουν το σημείο όπου εκτιμάται ότι σκοτώθηκε ο Σιαφεντίν, όπως δήλωσαν σήμερα στο Reuters, τρεις πηγές ασφαλείας του Λιβάνου. Για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο τον κύριο Νικόλα Λάο, όπως είναι επιστημολόγος, συγγραφέας, μαθηματικός και διεθνής αναλυτής. Κύριε Λάο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σταθάτου. Τιμή και χαρά μου η συμμετοχή μου στο δελτίο σας. Αυτό που θα ήθελα να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας είναι πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία η οποία δημιουργεί αυτήν την αναταραχή, γιατί εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία και φαίνεται, όπως συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει το δελτίο, ότι και στο Ισραήλ, το οποίο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, δείχνει μία διάλλακτη στάση, υπάρχουν όμως και δεύτερες φωνές, δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικά στρατόπεδα, δύο αντίπαλα στρατόπεδα, κάποια τα οποία προωθούν μία ειρηνευτική λύση και κάποια άλλα στρατόπεδα τα οποία προωθούν τον πόλεμο. Ναι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν εντός εισαγωγικών ενδοευρωπαϊκό διεθνή εμφύλιο πόλεμο. Αξίζει να πούμε ότι στις δεκαετίες από το 1960 μέχρι και την δεκαετία του 1990 στην Καλιφόρνια, στην περιβόητη ακτή Μαλιμπού, υπήρχε η ομάδα Μαλιμπού, μια ομάδα δηλαδή φιλελεύθερων, δημοκρατικών και άθρησκων Εβραίων, στην οποία εξέχοντες ρόλους είχαν ο πανεπιστημιακός καθηγητής Stanley Sheinbaum του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, και συναντιόντουσαν στην βίλα του διακεκριμένου φιλελεύθερου και άθρησκου, τονίζω, Εβραίου, Αμερικανο-Εβραίου, του Harold Willens στο Μαλιμπού, επεξεργαζόμενοι μία διεθνή φιλελεύθερη ατζέντα σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό και την δεκαετία του 60 σε ό,τι αφορά και τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Αυτή η ομάδα του Sheinbaum, του Willens και άλλων μας έδωσε και την προσπάθεια των συμφωνιών του Όσλο του 1993 μεταξύ Κλίντον, Αραφάτ και Ράμπιν. Γνωρίζουμε ότι ένας εξτρεμιστής, βεβαίως ακροδεξιός Εβραίος, δολοφόνησε τον Ράμπιν και στη συνέχεια μία σειρά άλλων παραγόντων της Ισραηλινής δεξιάς οδήγησαν σε κατάρρευση της συμφωνίας του Όσλο, σε συνδυασμό και με έναν αραβοϊσλαμικό εξτρεμισμό. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Μαλιμπού, των φιλελεύθερων, δημοκρατικών, άθρησκων Εβραίων, ήταν ανέκαθεν σε σύγκρουση με αυτό που θα ονομάζαμε έναν δεξιό έθνο-εβραϊσμό, με επίκεντρο κυρίως το κόμμα Λικούντ, το οποίο ανταπάντησε στις πρωτοβουλίες της ομάδας Μπαλιμπού ήδη από το 1987, όταν η τότε κυβέρνηση Λικούντ, της Ισραηλινής δεξιάς, δηλαδή με πρωθυπουργό τον Σαμίρ, έδωσε χάρη σε έναν έγκλειστο στις φυλακές για τρομοκρατία και εξτρεμισμό Άραβα-Παλαιστίνιο, τον Σεΐχη Αχμάντ Γιασίν, με αποστολή να δημιουργήσει μία εξτρεμιστική ομάδα εναντίον της Φατάχ του Αραφάτ. Και πράγματι ο Αχμέντ Γιασίν, μετά την χάρη που πήρε από την Ισραηλινή κυβέρνηση, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια της κύκλων της Ισραηλινής δεξιάς, δημιούργησε την Χαμάς. Είναι ο πρώτος αρχηγός της Χαμάς. Έτσι λοιπόν η Χαμάς... Χαμάς δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπει, Ισραηλινό δημιούργημα. Ναι, βεβαίως, και αυτό έχει ομολογηθεί και γίνει και ευρέως παραδεκτό και έχει δημοσιευθεί και στον Ισραηλινό τύπο, παραπέμπω στην εφημερίδα Haaretz, αλλά παραπέμπω και στο βιβλίο
The Other Side of Deception, η άλλη πλευρά της εξαπάτησης, που εκδόθηκε το 1994 από τον Βίκτορ Οστρόβσκι, εργαζόμενος στη Μοσάντ, ο οποίος έγινε whistleblower, και σε αυτό το βιβλίο του επισημαίνει ότι κύκλοι θύλακοι της δεξιάς μέσα στη Μοσάντ θέλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός αραβικού κόσμου που θα διοικείται από φονταμενταλιστές και εξτρεμιστές, οι οποίοι θα αρνούνται ορθολογικές διαπραγματεύσεις με τη Δύση, προκειμένου αυτοί οι κύκλοι της Ισραηλινής δεξιάς να φαίνονται ως η μόνη κοιτίδα συνεννόησης με τη Δύση που μπορεί να έχει η Δύση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω σε αυτό το πλαίσιο ότι τόσο μέσα στο Ισραήλ, όσο και στον διεθνή εβραϊσμό, αλλά και μέσα στον δυτικό κόσμο, μέσα στις ίδιες τις δυτικές ελίτ, υπάρχουν δύο μεγάλα στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο επιδιώκει έναν κόσμο στον οποίο θα προωθείται η αρχή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου μέσα από διαφορετικές πολιτιστικές και πολιτικές κοινότητες που θα συζητούν και θα διαπραγματεύονται μεταξύ τους με ορθολογικό τρόπο και καντιανά ιδεώδη, και ένα άλλο στρατόπεδο που πιστεύει ότι πρέπει οι πολιτικές και κοινωνικές διαφορές να ρυθμίζονται κυρίως με όρους του περίφημου ακριβώς στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, πολέμου και αίματος. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη για τις εξελίξεις ή είμαστε όλοι σε αναμονή και ίσως να είναι πολύ παρακινδυνευμένο να μπούμε σε προβλέψεις? Νομίζω ότι επειδή και οι δύο αυτοί συνασπισμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί, έχουν καταφέρει νίκες και έχουν υποστεί και ήττες αμφότερες αυτές οι δύο παρατάξεις. Άρα είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, το οποίο παίζεται στις πλάτες των λαών, όπως πάντα στις πλάτες των λαών. Ναι, στην παρούσα φάση φαίνεται ότι η τάση του Νετανιάχου έχει επιβληθεί στην τάση, ας το πούμε, του Σάινμπαουμ ή της ομάδας Μαλιμπού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μία μόνιμη ιστορική κατάληξη του θέματος. Ναι. Στην παρούσα φάση όμως προβλέπω και εγώ όξυνση των συγκρούσεων. Ναι. Κύριε Λά, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα αλλάξουμε θέμα, να βρεθούμε στις πολιτικές εξελίξεις. Αύριο από τις 7 το πρωί ανοίγουν οι κάλπες για να επιλέξουν έναν από τους 6 υποψήφιους προέδρους, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Οι διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος ολοκλήρωσαν σήμερα την προεκλογική τους εκστρατεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε περιοδία στην Αχαΐα και μίλησε προλίγου σε συγκέντρωση στην Πάτρα. Ας δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη από την Πάτρα. Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε αυτά τα 2,5 χρόνια αυτό που έχουν πετύχει 3 φορές κόμματα τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης. 3 μόλις φορές το τρίτο κόμμα κατάφερε να σπάσει τις μιλόπετρες, τις συμπληγάδες του δικοματισμού, να βγει αλόβητο και ενισχυμένο από αυτές και να ανοίξει τα πανιά του προς την κυβέρνηση. Η μία φορά έγινε το 1977. Η δεύτερη φορά το 2012 σε κατάσταση ημιχρεοκοπίας της χώρας. Και η τρίτη φορά τώρα. Επεισοδιακή είναι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις εκλογές στο κόμμα και τη θύελλα αντιδράσεων για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, την οποία κατέθεσε η Θοδώρα Τζάκρη με 87 υπογραφές. Τα αίματα άναψαν όταν κάποιοι ζήτησαν να μιλήσουν υποψήφοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να είναι απόν. Η ένταση κορυφώθηκε με την πλευρά Κασελάκη να αποχωρεί από τη συνεδρίαση μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Παύλος Πολάκης. Σήμερα ολοκληρώθηκε μία εκτροπή, μία συγκυριακή πλειοψηφία του χθες. Όχι μόνο ανέτρεψε τον οδικό χάρτη του συνεδρίου που η ίδια είχε ψηφίσει, αλλά σήμερα προανήγγειλε ότι στο συνέδριο δεν θα χωρούν όλοι. Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Ευσταθίου, τον Διευθυντή Ειδήσεων του Blue Sky. Γιάννη, καλησπέρα. Μήλος έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως βλέπουμε, η μία εξέλιξη μετά την άλλη. Ο Στέφανος Κασελάκης τρολάρει τους συντρόφους του με 87 υπογραφές. Τρολάρει. Στην ουσία απαντά σε μια διαδικασία και μια ένταση πίεσης να διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μην είναι υποψήφιος πρόεδρος.
Θυμίζουμε ότι και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι δεν θα εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Το είχε πει μάλιστα και ο κύριος Κατζησοκράτης στο Blue Sky, στο κεντρικό μας βελτίο. Τι εννοούσαν λοιπόν? Εννοούσαν ότι θα γίνει οτιδήποτε για να μην, για να μην είναι υποψήφιος. Για να μην κατέβει. Πράγματι λοιπόν, στην προχώρησε σήμερα η Κεντρική Επιτροπή σε δύο ασυνήθιστα, ίσως και οριακά εντός καταστατικού αποφάσεις. Η πρώτη ήταν να αναβληθεί το συνέδριο και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά να μην αλλάξει η ημερομηνία που καταθέτουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται για την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να μην μπορέσει ο κύριος Κασελάκης να ανατρέψει σε επίπεδο συνεδρίου την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που τον θέτει, που τον καθαίρεσε. Στη συνέχεια προχώρησαν σε κάτι επίσης διαφορετικό. Έβασαν το λόγο σε όσους έχουν πει ότι θα είναι υποψήφιοι πρόεδροι, αφού εν τω μεταξύ κατέθεσε, είπαν ότι καταφέρουν υποψηφιότητα και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Γκλέτσος, αλλά δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Κασελάκης, οπότε δεν μπορούσε να μιλήσει. Μετά από αυτό και παράδοξα, αφού υπήρξαν διαμαρτυρίες και μάλιστα σε ένα κόμμα που υποτίθεται δεν έχει κουλτούρα διαγραφών. Το τελευταίο λοιπόν ήταν ότι κατέθεσε η κυρία Τζάκρη την υποψηφιότητα Κασελάκη μαζί με 87 υπογραφές, αλλά με την εφόβευση και την πρόταση παραπομπής του κυρίου Κασελάκη στην Επιτροπή Βεοντολογίας, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για να καταλαβαινόμαστε για τις εκφράσεις περί χουντικών πραξικοπημάτων εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τραυματίζει την ενότητα. Πάει λοιπόν για διαγραφή ο κύριος Κασελάκης, αποχώρησαν οι υποστηρικτές του, οπότε να πούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι ακριβώς οι εξελίξεις. Το θέμα τώρα είναι με τον κύριο Κασελάκη. Βλέπω ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Όσο πάει, τόσο περισσότερο εντείνονται οι πιέσεις να βρεθεί. Άρα μπορεί να μην είναι και υποψήφιος και να μείνει μόνο φαβορί στις δημοσκοπήσεις. Για διαγραφή, προφανώς δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.